Ξεκινώντας και ως πρώτος ομιλητής, θα προσπαθήσω να τοποθετήσω την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε τώρα σε μια μακριά διάρκεια, όπως θα έλεγε ο Μπροντέλ, να δούμε δηλαδή ακριβώς σε ποια φάση βρισκόμαστε σήμερα σε ό,τι αφορά, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την κρίση αυτή καθεαυτή, αλλά και σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καπιταλισμού και την προσπάθεια αντικατάστασής του με ένα άλλο καθεστώς οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Νομίζω ότι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε σε, αν όχι στο τέλος, τουλάχιστον μια παρακμή του καπιταλιστικού συστήματος, πάρα πολύ σοβαρή. Δεν βρισκόμαστε δηλαδή μπροστά σε μια φάση αναπαραγωγής του με ένα νέο τρόπο. Επομένως, η περίοδος μας είναι μια περίοδος μετάβασης. Νομίζω ότι έχει σημασία να το δούμε αυτό, να δούμε ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί ένα σύστημα από ένα άλλο μέσα από μια θεαματική αλλαγή σύντομου χρονικού διαστήματος. Είμαστε σε μια περίοδο μεταβατική. Και θέλω να ισχυριστώ ότι αυτή η μεταβατική περίοδος πρέπει και μάλλον είναι επίγον να μας πάει σε μια μετακαπιταλιστική εποχή και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να δουλέψουμε. Ξέρουμε ότι η κρίση σε διεθνές επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα είναι μια τριπλή κρίση. Υπάρχει πριν απ' όλα το θέμα που το λέμε συνήθως του περιβάλλοντος, το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Αυτό που είναι σημαντικό είναι φυσικά ότι υπάρχει μια επιταχυνόμενη διαδικασία, πάρα πολύ ανησυχητική για την ανθρωπότητα, η οποία έχει καταγραφεί πάρα πολλές φορές. Αλλά αυτό που πρέπει να τονιστεί επίσης για αυτή την εξέλιξη, κάτι που είναι ήδη ορατό σε πολλές περιοχές του πλανήτη και όχι μόνο στις λεγόμενες υπανάπτυκτες περιοχές, είναι ότι αυτή η περιβαλλοντική κρίση οδηγεί σε μια εκρηκτική διεύρυνση των ανισοτήτων, βάζει σε κίνδυνο πάρα πολύ μεγάλους πληθυσμούς και αυτό είναι το οποίο κινδυνεύουμε να ζήσουμε σε επόμενες δεκαετίες. Δεν είναι μόνο οι κλιματικές, οι αλλαγές των κλιματολογικών συνθήκων. Έχουμε επίσης μια δεύτερη κρίση που είναι αυτή η κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα, του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού, η οποία ξέρουμε ότι δεν έχει λήξει. Αντίθετα, ακόμα και αυτή η αθρώα παραχώρηση από τις κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ και της Ευρώπης χρήματος προς το τραπεζικό σύστημα δεν διορθώνει αυτή την κρίση, αλλά αντίθετα την διωγγώνει. Και ξέρουμε ότι έχουμε επίσης μια έκρηξη ανισοτήτων στην αγορά εργασία σε σχέση με τον εργαζόμενο πληθυσμό, αλλά και ανισοτήτων σε σχέση με τους πληθυσμούς γενικότερα και μια τάση που την βλέπουμε μπροστά μας με το θέμα το προσφυγικό, μια τάση εγκατάλειψης ολόκληρων πληθυσμών στη μοίρα τους, κάτι το οποίο σε αυτή την ένταση και μια τέτοια προοπτική γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία, ακόμα και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπήρχε μια μέρημνα, υπήρχε μια προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι μια χώρα του αναπτυγμένου καπιταλισμού, γιατί περί αυτού πρόκειται, όπου παίρνει από όλες τις απόψεις ένα καταστροφικό χαρακτήρα η κρίση. Σε ό,τι αφορά την παραγωγική δυνατότητα της χώρας, σε ό,τι αφορά την ίδια την κοινωνία, αλλά και σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Και η κρίση είναι πολύ, πολύ σημαντική και αυτό είναι κάτι από το οποίο πρέπει να διδαχθούμε, ότι είναι πλέον ορατός ο διαχωρισμός των συμφερόντων της άρχουσας τάξης από μια διαδικασία αναπαραγωγής του καπιταλιστικού καθεστώτος. Η άρχουσα τάξη πια δεν αναζητεί μια στρατηγική, δεν αναζητεί μια οποιαδήποτε έξοδο από την κρίση, αναζητεί μια σχέση με το πολιτικό σύστημα η οποία θα επιτρέψει σε μεμονωμένες κατηγορίες και μεμονωμένους
καπιταλιστές απλώς να επιβιώσουν παρά τις ολέθριες επιπτώσεις της κρίσης που ανέφερα προηγουμένως. Πρόκειται για ένα μοντέλο αναπαραγωγής, το οποίο, μη αναπαραγωγής μάλλον, το οποίο στηρίζεται στην διάρκεια και στην επιβίωση του πελατειακού συστήματος, το οποίο γνωρίζουμε στη χώρα μας εδώ και πολλές δεκαετίες. Μία ανικανότητα δηλαδή να διαμορφωθούν συμβάσεις, συμβόλαια, συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών τάξεων για να οδηγήσουν σε μία προοπτική το καπιταλιστικό σύστημα, και επίσης είναι μία εξέλιξη η οποία στηρίζεται στην υποταγή από τη δεκαετία του 80, την υποταγή του κράτους στον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προωθεί σε όλη αυτή την περίοδο την νεοφιλελεύθερη στρατηγική, και φυσικά αυτή η υποταγή παίρνει τα τελευταία χρόνια τη μορφή των μνημονίων και την μορφή αυτής της επιτροπίας, της συνεχούς εποπτείας που παρατηρούμε από τους θεσμούς και ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει σήμερα καμία πρόθεση της άρχουσα τάξης να έχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο με οποιαδήποτε άλλη μεγάλη κοινωνική κατηγορία. Δεν υπάρχουν θεσμοί που να εκφράζουν κάτι τέτοιο. Μπορούμε επομένως να ισχυριστούμε ότι το καπιταλιστικό σύστημα βρίσκεται σε μία τραγική παρακμή και ότι πρέπει να αναζητήσουμε πώς θα αντικατασταθεί και πώς θα μπορέσουμε να κινητοποιηθούμε και πολιτικά και κοινωνικά προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά χρειάζεται, όπως είπα πριν, να δούμε ότι έχουμε μία μετάβαση. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι με το να γίνει μια κυβέρνηση της αριστεράς ή να γίνει μια επανάσταση ή να γίνει μια κατάληψη των κυβερνών ανακτόρων μπορεί εν μία ανοιχτή να λυθούν όλα τα προβλήματα, κάνουν προφανώς λάθος, γιατί τίποτα στο παρελθόν που έχει συμβεί δεν μας οδηγεί στο να φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα, και πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν έχουμε και ακόμα, και πόσο μάλλον δεν είχαμε και εδώ και ένα χρόνο, δεν είχαμε ένα σύστημα, δεν είχαμε οικοδομήσει ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν αυτό τον παρρικμασμένο καπιταλισμό που πολύ συνοπτικά περιέγραψα προηγουμένως. Το βασικό χαρακτηριστικό μιας στρατηγικής μετάβασης από έναν παρακμασμένο καπιταλισμό σε νέου τύπου κοινωνικά συμβόλαια, νέου τύπου ισορροπίες, το βασικό χαρακτηριστικό πρέπει να είναι η υιοθέτηση του σχεδιασμού, υιοθέτηση μάλιστα ενός δημοκρατικού σχεδιασμού που να εκφράζει τις κοινωνικές τάξεις που στηρίζουν την αριστερά, και να δίνει όχι μόνο γενικές κατευθύνσεις, αλλά να σχεδιάζει συγκεκριμένες λύσεις τόσο στα περιβαλλοντικά όσο και στα κοινωνικά και τα παραγωγικά ζητήματα που έχουν τεθεί και που έχουν τεθεί με πολλαπλούς τρόπους στη χώρα μας. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που κάνουν αναγκαίο το να περάσουμε πια σε μια κοινωνία και σε μια οικονομία η οποία σχεδιάζει το μέλλον της? Το πρώτο και νομίζω το πιο ορατό και μεθοδολογικά είναι το θέμα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, όπου τα ζητήματα των πόρων, τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της άμβλησης και αντιμετώπισης, όπως λέγεται συνήθως, της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να αποκτήσουν πια μια προτεραιότητα. Και σε συνδυασμό με κοινωνικούς στόχους της αριστεράς, κοινωνικούς στόχους οι οποίοι αφορούν την πλειοψηφία του πληθυσμού και τον εργαζόμενο πληθυσμό ειδικότερα, να αναζητηθούν λύσεις οι οποίες ξεφεύγουν πια από τις λογικές
της καπιταλιστικής συσσόρευσης και είναι λύσεις οι οποίες υιοθετούν άλλες μεθόδους για την λήψη αποφάσεων, για την κατανομή των πόρων, για την κατανομή του εισοδήματος. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει με ένα ενιαίο τρόπο, δεν έχουν οικοδομηθεί οι συνθήκες για να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να παλέψουμε με ένα τέτοιο προσανατολισμό, ενισχύοντας όχι μόνο επεξεργαζόμενη σχέδια σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο, τα οποία να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά και ενισχύοντας τα κοινωνικά και κινήματα και τις κινηματικές πρωτοβουλίες που έρχονται σε ρήξη με τις καπιταλιστικές σχέσεις, που έρχονται σε ρήξη ακόμα και με τις λογικές της αγοράς. Γνωρίζουμε ότι τέτοια κινήματα, τέτοιες κοινωνικές πρωτοβουλίες είναι ήδη ορατές στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα, που είναι οι πρωτοβουλίες για προστασία κοινών αγαθών και παραγωγή κοινών αγαθών, οι πρωτοβουλίες για δημιουργία θεσμών αλληλεγγύης που προκύπτουν από τα κάτω και πρωτοβουλίες οι οποίες καθορίζουν κατανομές του εισοδήματος, αμοιβές της εργασίας με άλλες λογικές, χωρίς παρακάμπτοντας την, αποκλείοντας τη λογική του κέρδους και υιοθετώντας λογικές που εγγυώνται εισοδήματα πια και όχι κερδοφορία του κεφαλαίου. Ποιες είναι οι κατευθύνσεις τις οποίες θα καλείται η αριστερά να υιοθετήσει σε μια τέτοια περίοδο, σε μια τέτοια περίοδο μετάβασης. Χρειάζεται, νομίζω, ένας σχεδιασμός τόσο πρωτοβουλειών και αποφάσεων των δημόσιων αρχών και των δημόσιων πολιτικών, όσο και κινητοποιήσεις και προσπάθεια ενίσχυσης και δραστηριοποίησης κοινωνικών πρωτοβουλειών και κινηματικών πρωτοβουλειών επίσης. Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα τα οποία εντάχει μπορεί να αναφέρει κανείς. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια από το Υπουργείο Εργασίας για την ανάπτυξη, για να υπάρξει ένα σχέδιο ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας. Είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο τη στήριξη μεμονωμένων πρωτοβουλειών, αλλά επιδιώκει να επεξεργαστεί ένα σχέδιο αναπεριφέρεια της χώρας που θα επιτρέψει την ανάπτυξη βιώσιμων τέτοιων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα καλύψουν ανάγκες, θα δημιουργούν απασχόληση και θα μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο των περιφερειακών οικονομιών. Υπάρχουν σήμερα μεγάλα ζητήματα παρέμβασης στον τομέα της ενέργειας ή στον τομέα της ανακύκλωσης, που πρέπει να συνδυάσουν τόσο τις πολιτικές σε επίπεδο αρχών, είτε αυτές είναι αυτοδιοικητικές αρχές είτε είναι κρατικές, και την προώθηση των κινηματικών πρωτοβουλειών. Και υπάρχει επίσης και το θέμα του πώς θα αντιμετωπιστεί η κρίση της παγκοσμιοποίησης, η οποία πλήττει και την ελληνική οικονομία, το γεγονός ότι κινδυνεύουμε να βρεθούμε απομονωμένοι στη ζώνη του ευρώ και μέσα σε μια συνεχιζόμενη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και να μην έχει τη δυνατότητα η χώρα να κατευθυνθεί προς μια ανασυγκρότηση παραγωγική, κοινωνική, περιβαλλοντική, κινητοποιώντας δικές της δυνατότητες και δικά της μέσα. Αυτό είναι μια συζήτηση η οποία, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ξεκινήσει. Δεν σημαίνει καθόλου ότι επιλέγουμε έξοδο από το ευρώ και πόσο μάλλον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι αναγκαίο να σχεδιάσουμε πώς μπορούμε με μέσα χρηματοδοτικά διαφορετικά από αυτά που υπάρχουν
να πάρουμε πρωτοβουλίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να καλύψουμε δηλαδή τις ανάγκες των ανθρώπων, να προσφέρουμε τη δυνατότητα για δημιουργία απασχόλησης και για μια διαδικασία ανασυγκρότησης όχι μόνο στο σύνολο της οικονομίας, αλλά και στις συγκεκριμένες περιφέρειες και στους συγκεκριμένους τόπους. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται κατά τη γνώμη μου να γίνει και μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κόμμα της αριστεράς. Είναι ορατό παντού, τουλάχιστον με τη γνώση που έχω εγώ των κάποιων υπουργείων της κυβέρνησης, είναι ορατό ότι μας λείπει η δυνατότητα σχεδιασμού, μας λείπουν έμπειρα στελέχη ικανά να σχεδιάσουν διάφορες δραστηριότητες, να σχεδιάσουν απαντήσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Μας λείπουν γενικότερα στελέχη τα οποία είναι ικανά να δώσουν ένα τέτοιο προσανατολισμό, ένα τέτοιο αναγκαίο προσανατολισμό στο κυβερνητικό έργο. Κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορεί να γίνει με μία έκρηξη, αλλά πρέπει να γίνει μία συστηματική δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Μία δουλειά που έχει ένα χαρακτήρα επεξεργασίας, προγραμματικής, συστηματικής και στοχευμένης, και μία δραστηριότητα η οποία θα περιλαμβάνει επίσης και την εκπαίδευση, μια συστηματική εκπαίδευση στελεχών και μελών των οργανώσεων μας προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε ένα έργο το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει. Είχαμε από το πρωί μαρτυρίες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για πολύ θετικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε κυβερνητικό επίπεδο. Δεν μπορούμε όμως να αντιμετωπίσουμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις αν δεν έχουμε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, αν δεν μορφώσουμε, αν δεν εκπαιδεύσουμε, αν δεν φτιάξουμε το απαραίτητο γνωσιακό κεφάλαιο για να έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε πια σε μια φάση που με ρυθμούς τους οποίους θα δούμε μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε την μετακαπιταλιστική εποχή που αποτελεί σήμερα μια αναγκαιότητα και μια αναγκαία απάντηση προφανώς σε όλες τις πλευρές της κρίσης τις οποίες ανέφερα προηγουμένως. Θυμάμαι ότι είχαμε μιλήσει πολλοί από εμάς για την ανάγκη μιας βίαιης ορίμανσης του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της ανάληψης της κυβερνητικής εξουσίας. Αυτή η βίαιη ορίμανση προφανώς δεν έχει γίνει με τους αναγκαίους ρυθμούς. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι μια συστηματική, οργανωμένη και αποτελεσματική ορίμανση, την οποία νομίζω ότι πρέπει να επιδιώξουμε στο άμεσο μέλλον. Σας ευχαριστώ.